Meglio ora. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, στο οποίο ο Δήμος συνεμέλωσε το 2011, έχει στείλει μια σειρά ενημερωτικών εντύπων που αφορά κυρίως την αρχιδιώσεων ΕΕ και έχει ξεκινήσει διαδρομή με ρήμη των εκπαιδευτικών και του συλλόγου πολέων. Επίσης, η εταιρεία ΣΥΧΤΑ, η οποία αν θέλετε να σταματήσετε, δραστηριοποιείται την κινητή τηλεφωνία, εξέδωσε ένα έντυπο για την ασφαλή του λόγου στο διαδίκτυο και σε επικοινωνία του κόμματος εκπαιδευτικούς προσδιορίσαμε τα μέλη τα οποία θα αποδεχθούν. Θα μοιραστεί μάλλον το έντυπο αυτό και συνέχεια μέσω των μαθητών θα ενημερωθούν οι γονείς. Σας ανακοινώνω ότι 16 του μήνα το Πανεπιστήμιο της Λάρισας όρισε ως κεντρικό ομιλητή για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας τον κύριο Καρά, τον καθηγητή, τον γυναικολόγο, και η μερίδα θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος της Μακρακόμης. Και βέβαια αυτό θα κρυφθεί βέβαια και από τη συμμετοχή, γιατί θα δηλώσουμε την καταστολή, αλλά και οι γονείς, κυρίως οι μητέρες, γιατί πρέπει να λάβουν γνώση διεξοδικά των εμφυλημάτων από τη χρήση χορήγηση του Υπουργείου, του Συνολικού Υπουργείου. Είναι στις 16 Μαρτίου, ώρα 12 έως 1. Κάθε δύο έτη, καλείται ο Δήμος να ορίσει έναν εκπρόσωπο για την αναπροσαρμογή εκείνου του φόρου που επιβλήθηκε μέσα για τις αγοραπολισίες και τις γονικές παροχές, επιβλήθηκε σε όλα τα κίνητα. Είχαμε φέρει μια εισήγηση δύο χρόνια πριν, την οποία θα την επαναφέρω σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό ας αποτελέσει ο μπούσουλας για να έχουμε ενιαίο συντελεστή φορολόγηση όλων των συνενούμενων δήμων και της κοινότητας της Χρυσού, διότι είναι αδιανόητο η Ανατολή να έχει συντελεστεί τέσσερα φορολογία και ο μόνος διαρκώς αναπτυσσόμενος Δήμος, η Σιλίδα και η Λαμία 3. Σε συνέχεια σε αυτό που είπε ο κύριος Σκούρας. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που έκαναν τα μέλη της αντιπολίτευσης για τη δημιουργία της παρέμβασης στην κανονική. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτον, η λειτουργία των κοινωνικών δομών που ακούει στο όνομα βοήθεια στο σπίτι, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτό το κομμάτι και παράλληλα η διαχείριση των χρημάτων που καλούμαστε να καταθέτουμε. Και τούτο γιατί. Σε επίσκεψή μου στην ΕΑΤΑ την Παρασκευή, επί των νομικών των εργαζομένων, δηλαδή αν τόσο πάρουν ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, διαδρομένες στις ασφαλιστικές τους φορές, ο ΑΕΤ και ό,τι υποχρεούνται, αποστέλλεται στην παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο 2,5% για λειτουργικά και 2,5% για τη συντήρηση οχημάτων και καυσίμων των οχημάτων. Σε ερώτησή μου την παρουσία των εργαζομένων, αυτά δεν ζητήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, στο 1 εκατομμύριο που ζητούν στον εργαζομένο, χάνουμε 25.000 ευρώ ετησίως. Και αυτά δεν επιβαρύνουν το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, στο 1.025.000. Όμως καλούμαστε εμείς να εισφέρουμε στην παρέμβαση 28.000 ετησίως. Και με τα χρήματα αυτά πληρώνονται οι αμοιβές των εργαζομένων, οι τρεις εργαζόμενοι, στις ασφαλιστικές εισφορές τους. Αλήθεια, εδώ μας απέστειλαν κατάλογο και μας λένε η ΤΕΔ, η οποία δεν υφίσταται πλέον, είναι υπέρ, 60.000. Λοκρή, 104.000. 63 η Σιλίδα, 84 ο Μόλος. Αυτοί έπρεπε να έχουν διαγραφή με βάση το καταστατικό, να έχουν αποχωρήσει την παρέμβαση. Και συντηρούμε δύο δήμοι τη λειτουργία του φορέα. Ενώ θα μπορούσαμε ευθύς εξ αρχής δημιουργήθηκε να μην συμπράξουμε στην παρέμβαση και να κάνουμε απευθείας εμείς με την ΕΕΤΑ την υπογραφή του σχετικής σύμβασης. Κάτι που προβλέπει μετά τη λήξη αυτού του προγράμματος να γίνει. Και πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορούμε με τα χρήματα τα δικά.
τελειώνω. Με τα χρήματα του Δήμου να συντηρούμε υπαλλήλους ζωούς όταν δεν έχουμε ενεργεία, αλλά και έχουμε πλέον οργανωμένες υπηρεσίες και διοικητικού, νοσοκομείου και οικονομικού. Ό,τι άλλο στοιχείο χρειαστείτε, πρόεδρε, σύμβουλοι, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, είμαστε εντελώς και γραμμά.